Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που έχει επικεφαλίδα «Γιατί ο Ιησούς και όχι κάποιος άλλος». Ρωτάνε μερικοί, γιατί ο Ιησούς, λένε διάφοροι άνθρωποι, και όχι κάποιος άλλος να είναι ο απόλυτος λυτρωτής των ανθρώπων. Γιατί μόνο ο Ιησούς. Ας εξηγηθούμε λοιπόν σε αυτό το «Γιατί μόνο ο Ιησούς». Φυσικό είναι για πολύ κόσμο να μην γνωρίζει τι συνέβη εκεί στον παράδεισο με τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, και τι διημήθη με τον Θεό κλπ. Όχι όμως αυτό να συμβαίνει και για κάποιον που είναι βαπτισμένος και ονομάστηκε χριστιανός, στο όνομα του Χριστού δηλαδή, αυτός οφείλει να ξέρει. Ας πάρουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα τώρα από τη σειρά για να δούμε γιατί ο Χριστός είναι ο απόλυτος λυτρωτής. Ο Αδάμ, όπως ξέρουμε, παρήκουσε το Θεό Πατέρα, αφού παρέβη την εντολή που του είχε δώσει. Ανεξάρτητα με το τι σήμαινε αυτή η εντολή, ας μην πούμε σε αυτό, γιατί άλλος λέει ήταν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτό ήταν. Άλλος λέει ήταν το σεξ, άλλος ήταν εκείνο, άλλος ήταν το άλλο. Πάντως, ό,τι και να ήταν, ήταν μια εντολή, την οποία ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν, αμαρτήσανε δηλαδή, αστοχήσανε, γιατί αμαρτία σημαίνει αστοχία, και έτσι χωριστήκανε από τον Πατέρα το Θεό, αλλά όχι για πάντα. Εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο, δηλαδή δεν μπορούσαν πια να έχουν επικοινωνία με το Θεό, δεν έβλεπαν πρόσωπο Θεού πια, και έπρεπε να φύγουν. Είχαν όμως λάβει μια υπόσχεση από το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα, ο οποίος Θεός είπε πως ένας απόγονος από μια γυναίκα θα γεννήσει αυτόν που θα τον ελευθερώσει, τον Αδάμ ή το ανθρώπινο γένος. Θα τους επαναφέρει πίσω στον Παράδεισο, δηλαδή στην αγκαλιά του Πατέρα. Αυτό δεν έγινε επί Αδάμ και Εύας, έγινε, όπως ξέρουμε, πολύ αργότερα και θα δούμε. Αυτή λοιπόν η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός ότι θα ξαναέρθουν πίσω στον Παράδεισο αυτοί κάποτε οι άνθρωποι, το ανθρώπινο γένος, μεταδόθηκε όπως καταλαβαίνουμε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Δηλαδή η Εύα είπε στα παιδιά της, αυτή είχε 17 παιδιά κατά μου. Και όχι δύο που ήταν μερικοί. Έκαναν 17 παιδιά. Λοιπόν, και έτσι περίμεναν όλες οι γενναίες ότι κάποτε θα έρθει ευλογημένος αυτός ο ελευθερωτής από το κακό και το διάβολο, από την εχθρότητα, το σκοτάδι και το μίσος και την άγνοια και όλα αυτά που εμάστιζαν την ανθρωπότητα, θα έρθει κάποιος να τους ελευθερώσει. Οι μεγάλοι προφήτες αλλά και οι ποιητές προ Χριστού τον ονόμαζαν η προσδοκία των εθνών. Αυτό είναι δηλαδή που προσδοκούν, περιμένουν όλα τα έθνη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αισθανόντουσαν ότι πρέπει να λυτρωθούν. Άλλος προφήτης τον είπε ο χρησμένος. Άλλος τον είπε το χρήσμα. Ο άλλος είπε ο απεσταλμένος. Άλλος είπε ο Μεσσίας. Άλλος είπε ο Υιός της Παρθένου. Ο Ισαΐας είπε στην προφητεία του, ο Υιός της Παρθένου λέει θα μας ελευθερώσει, θα είναι ο Μεσσίας. Ο ελευθερωτής, αυτός που θα συντρίψει το διάβολο, την κεφαλή του διαβόλου. Οι Κινέζοι ακόμα τον έχουν πει ουράνιο ποιμένα. Όλοι οι λαοί περίμεναν έναν ελευθερωτή. Και υπάρχουν αναφορές και στους αρχαίους Έλληνες. Και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας και ο Εσχύλος που έχει γράψει τον Προμηθέα. Όλοι αυτοί έχουν δώσει νήξεις για κάποιον που θα έρθει από το ανθρώπινο γένος και θα ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεινά. Φαίνεται πως ο άνθρωπος ανέκαθεν αισθανόταν πως δεν είναι ελευθερωμένος. Πάντα τον εβασάνιζαν πράγματα. Αισθανόταν λοιπόν βασανισμένος ο κάθε άνθρωπος προ Χριστού. Γι' αυτό και αισθανόταν την ανάγκη να έρθει κάποιος να τον ελευθερώσει.
αισθανόταν δούλος των παθών του, από τους δυνάστες του, από τον σατανά, και ότι ήταν και δεσμότης του θανάτου, ο θάνατος. Λοιπόν, ήθελε απελευθέρωση από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από ποιον όμως? Από κάποιον ο οποίος θα είναι άνθρωπος, θα έχει ευλογηθεί από τον ουράνιο πατέρα και θα είναι αναμάρτητος και θα ελεήσει αυτός με τη δύναμη της αγνότητας και της πατρικής νοθεσίας τις δυνάμεις του Θεού, θα ευλογήσει και θα ελεήσει το ανθρώπινο γένος, θα το απαλλάξει από την αμαρτία. Διότι η αμαρτία ήταν αυτή που έδιωξε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να το κάνει κανένας απλός άνθρωπος από εμάς. Αλλά κάποιος θα είναι κοντά στο Θεό Πατέρα και συγχρόνως αναμάρτητος. Όταν έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, το κατάλληλο που ήξερε ο Θεός, ο κατάλληλος χρόνος δηλαδή, ο Θεός απέστειλε τον Υιό Του και σαρκώθηκε από τη μοναδική γυναίκα, την Παναγία, και έγινε άνθρωπος δίχως να απολέσει τη θεότητά του. Και επιπλέον δεν είχε γίνει ο Πατέρα, αφού το Άγιο Πνεύμα ήταν ο Πατέρας του. Τι είπε ο Άγγελος στην Παναγία? Θα σε επισκιάσει δύναμη του Θεού. Και όντως το Άγιο Πνεύμα ήταν ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν γεννήθηκε όπως ο Χριστός, από έναν άνθρωπο, την Παναγία δηλαδή. Όλοι γεννηθήκαμε από δύο ανθρώπους. Λοιπόν, όντως λοιπόν ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, είχε αυτή την ικανότητα να βγάλει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον επαναφέρει στο Θεό. Ζήτησε όμως την πίστη σε Αυτόν. Όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, θα περάσει από τη ζωή στη ζωή. Δεν θα δει θάνατο. Και το έκανε αυτό, αφού πρώτα σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να αποδείξει τη θεότητά του. Η αμαρτία λοιπόν ανάγκασε τον Θεό να θυσιάσει τον ίδιο τον Υιό του, αφού έγινε πρώτα άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η σωτηρία, γι' αυτό είναι ο μοναδικός άνθρωπος, θεάνθρωπος δηλαδή, ο οποίος μπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος να είναι γεννημένος από έναν άνθρωπο, Παναγία δηλαδή, ποιος άλλος? Κανείς. Και ποιος άλλος αυτοαναστήθηκε? Ανέστησε ο ίδιος τον εαυτό του. Το Ευαγγέλιο λέει και ο Θεός πως τον ανασταίνει, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι εγώ θα αναστηθώ. Αναστηθώ. Εγώ. Δεν λέει γκρεμίσατε τον ναό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ξανακτήσω. Και εννοούσε το σώμα. Είπε στους Φαρισαίους, εσείς θα με σκοτώσετε, αλλά σε τρεις μέρες εγώ θα αναστηθώ. Θα ξανακτήσω το ναό. Γιατί ο ναός είναι το σώμα του ανθρώπου, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όπως έχει πει και η Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν, να, γιατί είναι ο Ιησούς ο μοναδικός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και απόλυτος λυτρωτής των ανθρώπων. Τώρα, στη συνέχεια να πούμε και αυτό. Πολλοί ρωτάνε και λένε, μα καλά, τι θα γίνει με τους άλλους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Χριστό? Είναι πολλοί που δεν γνώρισαν τον Χριστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν τους αποκαλύφθηκε ο Χριστός στο τέλος της ζωής τους και αυτών των ανθρώπων. Δεν το ξέρουμε αυτά, τα μυστήρια είναι πολλά. Αλλά έστω ότι δεν είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού, αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού, πώς θα πάνε στο Χριστό? Ο Θεός θα βρει κάποια άλλη συνθήκη για αυτούς, και όπως είπε και ο Σωτηρόπουλος, μεγάλος θεολόγος, και ο Τρεμπέλας, διαβάζοντας τους πατέρες βέβαια το είπαν, δεν το βγάλαν αυτοί, ότι εκείνοι που δεν γνώρισαν τον Θεό, τον Χριστό, όχι που τους τον υπέδειξαν και τον αρνήθηκαν, αυτή είναι άλλη κατηγορία, αλλά εκείνοι που δεν άκουσαν καθόλου. Δεν έφτασε μέχρι στο μήνυμα.
Αυτοί θα κριθούν σύμφωνα με τη συνείδηση που τους έχει βάλει ο Θεός μέσα τους. Γιατί ο Θεός έβαλε και συνείδηση μέσα στον άνθρωπο να ξέρει αν βαδίζει καλά ή λάθος. Αν αυτό που κάνει είναι κακό ή καλό. Βέβαια ο Χριστός ήρθε και είπε περισσότερα για τη από τη συνείδηση του ανθρώπου, έτσι, πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε πριν η ανθρωπότητα. Δια του Ιησού Χριστού ήρθε η απόλυτη αλήθεια, το φως στον κόσμο. Αλλά υπήρχε ένα κερί παλιά στους ανθρώπους και ένα κερί μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου για να βλέπει πώς πηγαίνει. Γι' αυτό λέμε υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί. Υπάρχουν όντως. Είναι διδακτοί από τη συνείδησή τους. Πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν στη συνείδηση, αλλά δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Αυτοί ίσως θα έχουν μια καλύτερη τύχη από τους αρνητές οπωσδήποτε, οι οποίοι άκουσαν για τον Χριστό και τον αρνήθηκαν, ή βαπτίστηκαν και ξεβαπτίστηκαν μόνοι τους, δηλαδή είπαν δεν υπάρχει τίποτα. Μας βαπτίσατε, λέει, με το ζόρι όταν είμαστε μικροί, λένε μερικοί. Αυτοί δεν κατάλαβαν. Είπανε ότι είμαστε άθεοι ή αγνωστικιστές. Στη Δύση, μην πω τώρα ποσοστό, δεν ξέρω, μεγάλο ποσοστό, μεγάλο, συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Δεν πιστεύουν στον Χριστό. Αν έχουμε εμείς 5% ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία, 10 λένε μερικοί, επειδή πάνε έτσι σποραδικά μερικοί, αυτοί δεν έχουν το 1%. Τις εκκλησίες έχουν, τις περισσότερες έχουν κλείσει. Από τότε που ήρθε ο παπισμός και ο προδοσταλισμός, τα σάρωσε όλα. Γίνανε άθεοι, νιτσεϊστές και τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν, αυτοί που αρνήθηκαν τον Χριστό θα έχουν άσχημη τύχη, πιστεύω. Και έτσι λέει και το Ευαγγέλιο. Αλλά και εκείνος που ξέρει και δεν εφαρμόζει, και αυτός θα έχει άσχημη τύχη. Γιατί λέει, αυτός που δεν ξέρει και έχει άγνοια νόμου, όπως αυτοί που δεν ήταν χριστιανοί ούτε βαπτισμένοι, θα φάνε λίγες, λέει, δαρίσονται ο λίγας. Θα φάνε λίγες μπουρδουλιές, ας πούμε έτσι, μεταφορικά το λέει, θα τιμωρηθούν ελαφρά. Ενώ εκείνοι που γνωρίζανε και δεν πράξανε, ξέρουν ότι υπάρχει, ας πούμε, ελεημοσύνη, δεν την κάνουν την ελεημοσύνη. Ξέρουν ότι υπάρχει νηστεία, δεν την κάνουν την νηστεία. Ξέρουν ότι υπάρχει αγάπη, δεν εφαρμόζουν τη σχέση τους με τους ανθρώπους την αγάπη, αλλά τον ανταγωνισμό. Αυτοί θα φάνε πολύ ξύλο. Γιατί αφού κατηχηθήκανε και δεχτήκανε τον χριστιανισμό απ' αρχής, μετά κρύωσε η ψυχή τους και γίνανε χειρότεροι από τους άθεους. Αυτοί λοιπόν, πώς θα μπορέσουν μετά να δικαιολογηθούν αφού μάθανε και δεν ακολουθήσανε. Είναι όπως μου είπε κάποιος, λέει, φαντάζεσαι, λέει, έναν υπουργό να παραβαίνει το stop και να, με το αυτοκίνητό του και να είναι και υπουργός. Που έγινε, γίνανε αυτά τα πράγματα, έχουν γίνει. Και αστυνομικοί ακόμα με τα αυτοκίνητα. Παραβαίνουν τις αυτές. Λοιπόν, εσύ που είσαι για την τάξη, κάνεις παράβαση της τάξεως, όργανο της τάξεως, εσύ πρέπει να τιμωρηθείς περισσότερο από τον απλό άνθρωπο που κάνει μια παράβαση. Γιατί εσύ είσαι για να φυλάς τον νόμο και τον παραβαίνεις. Γι' αυτό λένε και ότι οι υψηλόβαθμοι ιερείς θα τιμωρηθούν περισσότερο από τους χαμηλόβαθμους ιερείς, αν κάνουν την ίδια παράβαση. Γιατί σου λέει, εσένα σε βάλα πρώτο εκεί πέρα, επίσκοπο, να κοιτάς και να περιφρουρείς την τάξη της Εκκλησίας. Και παραβαίνεις εσύ την τάξη. Επομένως, αυτά όλα προς γνώση, ας πούμε. Τα λέμε διότι είναι και γραμμένα, αλλά είναι και από τους πατέρες της Εκκλησίας τα περισσότερα που λέμε, δεν λέμε πράγματα τα οποία είναι από το μυαλό μας, έτσι. Και έτσι εξηγήσαμε με λίγα λόγια, γιατί ο Χριστός είναι ο μοναδικός λυτρωτής των ανθρώπων. Όλοι οι άλλοι αρχηγοί θρησκειών και ο Μωυσής, άνθρωπος ήταν, δεν ήταν θεάνθρωπος. Και ο Βούδας, άνθρωπος ήταν. Και ο Μωάμεθ, άνθρωπος ήταν. Και ο Λαό Τσέ, άνθρωπος ήταν. Και όλοι οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών, οι Ινδίες σε όλα αυτά τα μέρη, ακόμα και οι Προτεστάντες ιδρυτές θρησκειών είναι. Διότι ο Λούθυρος τι είναι, ο Πάπας τι είναι, οι ιδρυτές δεν είναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν είχαν καμιά εξουσία θεϊκή, όπως είχε ο Χριστός.
Ήταν κοινοί άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς. Μόνο ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και αφού είναι θεάνθρωπος, κάθεται στο θρόνο του Θεού τώρα, ως θεάνθρωπος. Δεν θα αφήσει την ανθρωπότητά του ποτέ ο Χριστός. Θα είναι και Θεός και άνθρωπος μαζί από τότε που έγινε άνθρωπος. Θαυμαστό πράγμα αυτό. Ως θεάνθρωπος κάθεται στο θρόνο του Θεού και θα κρίνει τη Δευτέρα Παρουσία όλους τους ανθρώπους. Γιατί είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυριευόντων. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά μέχρι εδώ. Χαίρετε.